Μερίδες. Ξεκινήσαμε από τη μαγειρική. Καταλήξαμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή με τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο Ποιμένας. Πήγαμε στην εγκύκλιο που είχε βγάλει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικόλαος Μεσογείας το 2005, αν δεν κάνω λάθος, στο παρελθόν για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Ποιμένα. Φτάσαμε στα ροζ καυτά DVD που λέει Εσπρέσο. Βίος και πολιτεία, πολιτεία και βίος, τα είδαμε όλα. Και φτάσαμε στο σημείο, γιατί εντάξει, εμείς εδώ στην τηλεόραση εκμεταλλευόμαστε τις περιστάσεις, γιατί μας χαλαρώνουν, γιατί είναι και κάποια πράγματα που μας κάνουν και μας ψυχαγωγούν βλέποντάς τα. Και αυτά απέδειξαν και οι τηλεθεατές με τα νούμερα που έκανε ο Ποιμένας στο «Κάτι ψήνατε». Τα θέματα όμως εδώ αρχίζουν και παίρνουν άλλη τροπή, πολύ σοβαρή, παρακολουθώντας τα κανάλια, το διαδίκτυο, τις ιστοσελίδες πολύ μεγάλων δημοσιογράφων με εμπειρία και ρεπορτάζ τεκμηριωμένα να λένε για διάφορα πράγματα και να τα υποστηρίζουν ότι είναι αλήθεια ή δεν είναι που αφορούσαν τον Ποιμένα για καταγγελίες, σχολεία κτλ. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή, τι έκανε, τι δεν έκανε, ούτε μας αφορά, ούτε θα μπούμε να σχολιάσουμε είναι δεν είναι αληθινό το βίντεο που είχε πρωτοσέλιδο η Εσπρέσο. Ούτε τίποτα άλλο από όλα αυτά. Θα μπούμε στη διαδικασία όμως από τη στιγμή που υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Μητροπολίτη Μεσογείας που αύριο το πρωί σε όλες τις εκκλησίες οι ιερείς θα την διαβάσουν μέσα στις εκκλησίες για να προφυλάξουν, αυτή είναι η ουσία της ανακοίνωσης του Μητροπολίτη, του Σεβασμιότατου, τους πιστούς από αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς επανερχόμαστε στο θέμα αυτό, γιατί θέλοντας να σεβαστούμε τους τηλεθεατές, οφείλουμε την πλευρά της Εκκλησίας να τη μεταφέρουμε. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, συνομιλώντας με τους συνεργάτες του Σεβασμιότατου, μας είπαν ότι επειδή οι πιστοί που έχουν εξαγριωθεί είναι πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ο Σεβασμιότατος, πέρα της εγκυκλίου που είχε βγάλει πριν χρόνια, φτάνει στο σημείο μετά από την τόσο έντονη οργή και μετά από αυτά τα τηλεοπτικά δρόμενα που βλέπουμε να βγάζει νέα ανακοίνωση. Η Κλάρα, λοιπόν, θα μας τη διαβάσει και θα ακούσετε πολύ προσεκτικά κάποια αποσπάσματα που δίνουν την ουσία για τους πιστούς. Ναι, Κλάρα. Λοιπόν, εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογείας και Λαυρεωτικής με ημερομηνία χθεσινή 20 Νοεμβρίου του 2013 με θέμα «Πέρι του δήθεν ιερομόναχου Ποιμένος». Και λέει: «Αγαπητοί μου αδερφοί, εδώ και μέρες έχει κυριολεκτικά αναστατωθεί και ο εκκλησιαστικός κόσμος αλλά και η ελλαδική κοινωνία από την ασεβή εμφάνιση κάποιου δήθεν ιερομόναχου, ο οποίος, ονομαζόμενος Ποιμένας, με τις αλλεπάλληλες προκλητικές τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ταλαιπωρεί και σκανδαλίζει την πίστη μας και ισοπεδώνει. Και ισοπεδώνει βάναυσα κάθε αίσθημα σεβασμού της Εκκλησίας μας». Λέει, στο τέλος, λέει, να αναγνωστεί ευκρινώς η κατωτέρω 80η εγκύκλιος του 2012. Και πάμε στην εγκύκλιος, η οποία είχε βγει στις 14 Νοεμβρίου του 2012 και λέει: «Η εν λόγω υπόθεση αποτελεί ίσως ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στην περιοχή μας αυτό τον καιρό και θα πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξετε. Και τούτο διότι η συγκεκριμένη κληρική με επικεφαλής κάποιον πατέρα Ποιμένα δυστυχώς συγκαλύπτουν την ιδιόμορφη παρασυναγωγική τους εκκλησιαστική ταυτότητα με αποτέλεσμα να παραπλανάτε και να παρασύρετε πολύ σαν υποψία στους κόσμους, ακόμη και κάποιοι ιερείς. Να ξέρετε, πίσω από την γλυκύτητα των λόγων, τα τραπεζώματα, τις αφηγήσεις για εικόνες που μυροβλίζουν, τις παρηγορητικές προσευχές, κρύβεται ένα μεγάλο και επικίνδυνο ψέμα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ανήκουν σε καμία κανονική εκκλησία, στερούνται κανονικής επισκοπικής ευλογίας και ως εκ τούτου ούτε στον Χριστό, τον οποίον επαγγέλλονται ανήκουν, οι δε μυστηριακές τους πράξεις δεν αναγνωρίζονται από καμία κανονική εκκλησία και από κανένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Δυστυχώς, ανήκουν στον εαυτό τους και καπηλεύονται την Εκκλησία και την πίστη του λαού». Πάω στο τελευταίο απόσπασμα
που λέει «Κατόπιν τούτων, όποιος ενδιαφέρεται να διαφυλάξει την ακεραιότητα της πίστης του, και την καθαρότητα της σχέσης του με την Εκκλησία, θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγει η ασδήποτε μορφής επίσκεψης στη λεγόμενη Μονή Μυρελαίου. Ούτε απ' έξω να μην περνάτε, ούτε από περιέργεια, όπως λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης, και χέρι ναυτής μη λέγεται. Ούτε καλημέρα δεν χρειάζεται. Κάθε επικοινωνία με τους εκεί ρασοφόρους, κάθε συμμετοχή σε προσευχές και άλλες δίθεν ιεροπραξίες ή δείπνα και κοινές τράπεζες είναι παιχνίδι με τη φωτιά και διάλογος με την πλάνη». Μάλιστα. Έχει σημείωση, συγγνώμη, έχει σημείωση η παρούσα ανεγνώστη επεκκλησία στην Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 και να αναγνωστεί ως έχει την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 λοιπόν, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Μάλιστα. Το ξεκάθαρο, αύριο λοιπόν γίνεται, δηλαδή, όλες οι ενορίες της περιοχής της Μεσογείας θα αναγνώσουν οι ιερείς αυτήν εδώ την επιστολή, ανακοίνωση, την εγκύκλιο λοιπόν που τους καλεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να τον καλησπερίσουμε τον πατέρα, το ακουστικό παιδιό, Κωνσταντίνο. Πατέρα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας και καλό μεσημέρι να έχετε. Ακούσατε φαντάζομαι μαζί μας την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος επ' αυτού του θέματος, με τίτλο «Περί του δήθεν ιερομόναχου ποιμένος». Κοιτάξτε, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας, ο οποίος διακρίνεται για το ήθος του αλλά και για τον ορθόδοξο λόγο του, έχει δώσει απάντηση σε όλο το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί. Yeah. Και όπως διαπιστώνουμε, ως επίσημη εκκλησία η Μητρόπολης Μεσογείας και Αλευριωτικής έχει αντιδράσει προετών. Αν άκουσα καλά εκεί. Σωστά. Και πριν από ένα χρόνο είχε εξεδώσει σχετική εγκύκλιο, η οποία επαναλαμβάνεται αύριο. Έκανε ό,τι ήταν να κάνει η Εκκλησία, ενημερώθησαν πιστοί, είδαμε αυτά που είδαμε, ο καθένας βγάλει τα συμπερασματά του και αναλαμβάνει την ευθύνη του. Τόσο ο κλήρος και η Εκκλησία, αλλά και ο πιστός λαός. Πατέρα Κωνσταντίνε, τα δημοσιεύματα των χθεσινών εφημερίδων και μιλάω συγκεκριμένα για την εφημερίδα Εσπρέσο, ναι, που φέρεται μάλλον. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να μπω. Ένα σχόλιο. Ακούστε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Φέρει έναν μοναχό που πολλοί μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει τον όλο τόρο ή να μην έχουν πάρει είδηση ότι αυτός ο ποιμένας δεν είναι μοναχός, δεν είναι πατέρας. Και τον παριστάνει. Γιατί εδώ η ανακοίνωση περί του δήθεν ιερομόναχου. Και βλέπει αυτή την εφημερίδα. Και αυτή η εφημερίδα κρεμιέται στα μανταλάκια που τη βλέπουν παιδιά, πατέρα. Δυστυχώς. Τι δυστυχώς, πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς κάποιοι πρέπει να προσέχουν πιο πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε. Εννοώ αυτούς που προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Αλλά όταν θέλει να φαίνεται προς τα έξω, πρέπει να είναι και προσεκτικός. Πατέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Βλέπετε τις αντιδράσεις των πιστών όσο περνάνε οι μέρες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες. Ναι. Όσο περνάνε οι μέρες να αυξάνονται ή ο κόσμος σιγά σιγά το ξεπερνάει και το προσπερνάει αυτό το θέμα. Ο κόσμος διαμαρτύρεται για τέτοια φαινόμενα και αντιδράει. Αντιδράει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι ένα θέμα που υπόθηκε χθες, θα ξεχαστεί σήμερα. Είναι ένα θέμα που δημιουργεί προβλήματα. Μάλιστα. Και ο κόσμος διαμαρτύρεται βεβαίως σε τέτοια φαινόμενα και ειδικά από ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας και θέλουν να φαίνονται ότι είναι μέσα στην εκκλησία. Και καπηλεύονται πολλές φορές, πάτερ, αν μου επιτρέπετε, και το επίσημο έργο της εκκλησίας. Δεν ξέρω τι κάνουν. Η εκκλησία, όπως βλέπετε, φροντίζει να ενημερώνει τον κόσμο και να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχετε δίκιο, πατέρα. Πρέπει και η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της. Σωστά. Είναι και θέμα της πολιτείας πλέον να λάβει τα μέτρα της εφόσον ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση που δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι γύρω από τη θρησκεία μας, από την εκκλησία μας, από το πιστεύω μας, τόσο
εσχρά έτσι όπως φέρονται τα δημοσιεύματα. Ναι, σας είπα, δεν τα έχω παρακολουθήσει, δεν με ενδιαφέρουν, διότι έχουμε πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε στην καθημερινότητα και στην επιμαντική μας διαφωνία. Αλλά και οι πιστοί πατέρα, θα μου επιτρέψετε, θα πρέπει να προφυλαχτούν με κάποιο τρόπο, γιατί δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την τηλεόραση. Τη μοναδική συντροφιά πλέον των ανθρώπων που είναι μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν ούτε έξω λόγω της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, εσείς τα λέτε αυτά και έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Εγώ τι άλλο να πω. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα. Μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα δούμε και την απάντηση. Υπάρχει και άλλη πλευρά στο θέμα αυτό. Τι ακριβώς λέει η Έφη Θόδη στην αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε για τον όλο ντόρο, για τον Πιμένα. Και τι ακριβώς είναι αυτό που την ενόχλησε με όλο αυτό το θόρυβο, τι λέει για εκείνον. Επίσης, λέει κάποια πράγματα που οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να τα ελέγξουν, γιατί κάποια ξεπερνούν τα αστεία, γιατί αστεία μπορούν να χαρακτηριστούν τα όσα συμβαίνουν, και να πάρουν θέση, να δούμε τι